προσεκριβούνται και πνεύματα μην και ήμουν σε όνος με όνα. Βασιλέν φουράνι παράγεται το πνεύμα της ελικίας του κατά το παρόν και τα πάντα πληρώνω τις αυρώς των αγαθών και ζωής χορηγός σε επιθέτει σκήνωση μηνύ και καθάρισον εμάς ο Πάσχη Λίδος και σώσον αγαθέδια σου τα ψηφάσιμο. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλεις αναδύσας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την έχοντας το δικό του θέλημα, απομακρύνθηκε από τον Θεό, γιατί έκανε το δικό του. Το θέλω, το δικό του το εγώ. Και εφαρμόζοντας το δικό του είπαμε το εγώ, απομακρύνθηκε ο άνθρωπος από τον Θεό. Με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος και να επέλθει όλη αυτή η κατάσταση, η οποία, την οποία γεννά η απομάκρυνση του ανθρώπου από το σπιτική της ζωής που είναι ο Θεός. Έτσι κάθε φορά όταν κάνουμε ένα ξέρετε το δικό μας το θέλω, το δικό μας το εγώ, πρέπει να γνωρίζουμε ότι απομακρυνόμαστε από το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής μας θα πρέπει να έχουμε σαν γνώμονα ότι εάν αυτό το οποίο κάνουμε ή αν αυτό το οποίο λέμε είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Εάν είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού, ξέρετε θα είμαστε πάντοτε ευτυχισμένοι. Πάντοτε ευτυχισμένοι θα είμαστε. Όπως είπαμε, η απομάκρυνση από το Θεό γεννά το θάνατο. Η ένωση μας, είπαμε, με τον Θεό γεννά τη ζωή. Εξού και κοινωνάμε σαν ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό. Και όπως λέω πάνω και στους ανθρώπους όταν έρχονται για ξενάγηση, ότι την κίνηση αυτή, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε μόνος του να ανέβει τον Θεό, δεν μπορούσε ξανά να ξαναβεί τον Θεό μόνος του ο άνθρωπος, γι' αυτό την κίνηση την έκανε τελικά ο Θεός. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός ήρθε πάνω στη γη για να μας βρει εμάς. Δεν ήταν δυνατόν δηλαδή να βρούμε εμείς μόνοι μας την πηγή της ζωής. Ήταν αδύνατο να το πει. Και φαίνεται ότι ήταν αδύνατο και αυτό αναγκάστηκε ο Θεός να δώσει αυτό τη λύση. Είδατε σαν και αυτά τα ενίγματα που λέει να το πάρει το ποτάμι. Και λέει να το πάρει γιατί ρωτάει κάποιος και δεν μπορεί να βρει τη λύση στο ένιγμα. Οπότε πρέπει αυτό που ρωτάει το ίδιο και να απαντήσει. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωσή μας. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος μετά την απομάκρυνση του ανθρώπου του Θεού, δεν μπορούσε να βρει μόνο του τη λύση. Έτσι τη λύση έφερε και την βρίσκει ο ίδιος ο Θεός μέσα στο σχεδίο του, το οποίο κατέστρωσε ένα σχέδιο ο ίδιος ο Θεός, ώστε να επιτευχθεί η σωτηρία του ανθρώπου. Και τελικά πέτυχε και μας ξαναένωσε. Δεν ξέρουμε ότι η κίνηση που κάνει επίσης ο ιερέας, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο ιερό, εκεί θα λέγαμε που κατοικεί το θείο, έτσι καθότι το ιερό θεωρείται και ο θρόνος του Θεού, βλέπετε ότι παίρνει ο ιερέας στο χρησμοκότητα και ο ιερέας είναι εκείνος που από το θρόνο του Θεού εξέρχεται προς τον κόσμο έξω. Αν υπολογίσουμε ότι μεταξύ ανθρώπου ανθρώπων και Θεού, μεταξύ ανθρωπίνης και θεϊκής κοινωνίας υπάρχει ένα πόρισμα
χώρισμα ήταν η αμαρτία, το χώρισε το με τον άνθρωπο και γέννησε το θάνατο και έπρεπε να ξαναενωθεί. Βλέπετε, κατέβηκε από τα ουράνια, κατέβηκε ο ίδιος ο Θεός πάνω στη γη και έφερε τη σωτηρία. Τώρα το ίδιο κάνει ο Χριστός πάλι μέσα από, από το ιερό. Βλέπετε ότι παίρνει το Άγιο Δισκοπόδιο, ο ίδιος ο Θεός, και ξαναγίνει εκείνος μέσα. Περνάει, φεύγει από τον ουρανό που είναι ο θρόνος του, χωρίζει το τέμπλο. Και λέει ότι περνάει το τέμπλο και έρχεται ο ίδιος το διασχίζει και κατεβαίνει κάτω στην ανθρώπινη κοινωνία. Ξαναέρχεται πάλι ο ίδιος ο Χριστός. Και απλώς εμείς κάνουμε ένα μικρό βήμα και θυσιάζουμε το Άγιο Δισκοπόδιο, που δείχνει ότι χρειάζεται για τη σωτηρία μας να κάνουμε και εμείς κάποιο μικρό βήμα. Δεν φτάνει δηλαδή το ότι ο ίδιος ο Χριστός έρχεται, αλλά βλέπετε ότι ταυτόχρονα την ίδια ώρα είναι εκείνος ο οποίος μας καλεί με τα φόβη του Θεού, πίστος και αγάπης προσέλθεις. Εάν δεν θέλουμε, δεν πάμε πάλι. Χάνει δηλαδή η σωτηρία μας, αφίεται, όπως διαβάζαμε σήμερα και εμείς πάντως στον Άγιο Ιωάννη της Κωνσταντής, αφίεται η σωτηρία μας, η δικιά μας θέληση. Στη δίνει ο Θεός τη σωτηρία, εσύ πλέον αυτές τις επιλέγεις. Την ένωσή του μαζί μας, μαζί του. Θέλεις και ενώνεις. Δεν θέλεις και δεν ενώνεις. Και έτσι λοιπόν ακόμα μέσα στη διαλειτουργία βλέπω ότι υπάρχει ακριβώς το ίδιο σχέδιο του Θεού. Να κατεβαίνει ο Θεός και διέρχεται μέσω του ιερού που συμβολίζει το χρόνο του Θεού, όλο το ιερό. Ο κυρίως ναός συμβολίζει τη γη, θα λέγαμε, σε αυτή τη στιγμή έρχεται ανάμεσά μας για να μας ενώσει πάλι εκείνος με τον Θεό. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι το ίδιο θέλημα είναι και το πορνομάκημα και το διάβολο. Το νεοσπόρο και από φωτεινός άγγελος έγινε σκοτεινός άγγελος. Οδηγήθηκε στο σκότο. Θέλησε να κάνει το δικό του και τη στιγμή που έκανε το δικό του το θέλημα, το αποτέλεσμα ήταν να φτάσει και να γίνει σατανάς. Είναι διάβολος. Επομένως, απαραίτητο είναι σε εμάς έτσι, η ένωσή μας με τον Θεό να επιτευχθεί μέσω κοψίματος του ιδίου θελήματός μας. Δηλαδή, η υπακοή μας απέναντι στο θέλημα του Θεού είναι η οποία αυτή γίνεται μέσω της υπακοής που κάνει ο μοναχός του στον ηγούμενο, στον γέροντά του ή του γεροντισάκη, γίνεται μέσω αυτού του πράγματος. Εκοπή του ιδίου θελήματος. Είναι ο τόπος σωτηρίας. Και γιατί όπως σας είπα, είπε ο Εκκλάρχη, η γραφή του Χριστός, εγέρεται η πλήκος μέχρι θανάτου. Θανάτου μέσα από το πού. Δηλαδή, υποφερτής, ανυπόφορης δηλαδή, είπα το έτσι. Δηλαδή, έχεις μέχρι το σημείο να πεθάνει από υπακοή. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό. Αυτό δεν τα δούμε, θα τα κάνουμε κι εμείς. Δεν υπάρχει λοιπόν σωτηρία στον άνθρωπο, εάν δεν υπακούσει. Αν υπακοή ίσω θάνατος, υπακοή ίσω σωτηρία. Άρα δεν υπακούω, εκάνω το δικό μου το θέλημα. Σημαίνει καταδίκη. Συνεχίζω και απομακρύνομαι μόνος μου, δεν με καταδικάζει ο Θεός, μόνος μου συνεχίζω να απομακρύνομαι από τον Θεό. Τραβάω το δικό μου δρόμο. Και όχι μόνο σαν μοναχός, αλλά και σαν μερικός. Και το θέλημα του Θεού δεν αλλάζει από το μοναχό στο λαϊκό. Ένα είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό που είναι και για μας είναι και για τον μοναχό. Τον άνθρωπο εμείς σαν μοναχοί έχουμε επιβαρυνθεί επιπλέον σε μια θεληματική υπακοή. Ότι επειδή μόνοι μας ίσως είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η σωτηρία, όπως λέγαμε στην προηγούμενη ομιλία μας ότι μέσα στον κόσμο είναι πιο δύσκολο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί το λόγο δηλώνουμε σε ένα πρόσωπο που είναι στόχον και θέση του Χριστού, ο ηγούμενος δηλαδή, ο οποίος μέσα στο μοναστήρι είναι στόχον και θέση του Χριστού, όπου ο ηγούμενος εκεί είναι και ο Χριστός. Και γι' αυτό λέει ακριβώς λένε οι πατέρες, ότι πήγαμε στο γέροντα, το Χριστό πήγαμε.
Έκανες καλό με τον γέροντα. Χριστό έκανες καλό. Αντανακλά λέει, ό,τι κάνεις επάνω στον οικούμενο, αντανακλά ακριβώς απέναντι στον πρόσωπο του Χριστού. Η παραμικρή λοιπόν ενέργεια απέναντι στο γέροντα έχει άμεση σχέση πάλι με τη σωτηρία μας. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Εφραίμ, όχι ο Άγιος Ιωάννης της Κρήνωτος, ότι είναι καλό να είσαι τσακωμένος με τον Θεό, παρά να είσαι τσακωμένος με τον γέροντά σου. Γιατί εσύ θα κριθείς ο μοναχός για αυτά τα τρία πράγματα, η κακοή, αντεπίδησης, η κακοή, η προσθενία, η αστυμοσύνη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν το δικό μας το θέλημα είναι εκείνο το οποίο πρέπει να περιορίσουμε και να το εξαφανίσουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή η σωτηρία αν δεν την υποχωρήσετε. Και αφού έπεσε ο ίδιος ο Χριστός, θα κάνει ακόμα και θανάτου. Άρα αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι πρέπει παντελώς να φύγει μέσα από το μυαλό μας το ίδιο θέλημα. Παντελώς πρέπει να πολεμηθεί. Δεν πολεμήθηκε αυτό. Πρέπει να το πολεμήσουμε. Αυτός είναι ένας συνεχόμενος αγώνας. Ένας συνεχόμενος καθημερινός αγώνας. Η οποία μεταφράζεται, η υπακοή αυτή μεταφράζεται ως υπακοή απέναντι στο θέλημα του θέλημος. Το ίδιο γίνεται και για τους λέγκους φυσικά. Αυτή η τελεία υπακοή απέναντι. Και αυτό το καταλαμβάνει πάρα πολλές φορές το λέμε στη ζωή μας. Πρέπει να το λέμε. Και ίδιο δείξω μειοδόμενο να υπορεύσω. Δηλαδή ο Θεός να δεχεί τα δείγματά μου, να δεχεί κάθε μέρα τον δρόμο που πρέπει να χορεύουμε, να μην πορευθώ λανθασμένα. Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Μίλα μια μου Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Υπακούω Κύριε. Σε υπακούσα αυτά που μου λες. Αρκεί εσύ να μου ομιλείς και εγώ Χριστέ μου από εκεί και πέρα θα εφαρμόσω τα λόγια σου. Επίσης αυτό που λέμε Θεία Λειτουργία της Παναγίας Αχράτου πρωτοδημένης εν τόξο της κίνησης με τον Θεό και Παρθένου Μαρίας που θα πάρουν την Αγία Μνημονεύσης εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παρεθόμενο. Ότι αφήνουμε όλη μας τη ζωή να καταδίνουμε στο θέλημα του Θεού. Να γίνεται το θέλημα του Θεού. Για να γίνει το θέλημα του Θεού πρέπει να κάνουμε το δικό μας θέλημα. Δεν μπορεί να υπάρχει το ίδιο θέλημα και να υπάρχει και το θέλημα του Θεού. Γιατί όταν κάνει το δικό σου το θέλημα, δεν μπορεί να έχει επέμβαση το θέλημα του Θεού. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές όταν έρχονται σε κάτι να εξομολογηθούν, τα οποία χωρίζουν πολλές φορές και κλαίνουν και το Θεού. Είτε ο ένας είτε ο άλλος, σε κάτι που σε τους δύο παράτησε. Και γιατί Θεέ, όταν μου λέει, Τάνι, άντε μου για ποιο λόγο επέτρεψε ο Θεός να χωρίσω, επέτρεψε να πάθω αυτό, γιατί εγώ έχω δύο παιδάκια, είχα τρία παιδάκια και για τα λοιπά, δεν είναι αδικία που το πήρε η άλλη, γιατί δεν είναι αυτό το πώς, τι κάνει η οικογένεια και τα λοιπά. Και όταν της κάνεις την απλή ερώτηση, την πιο απλή ερώτηση, λες ότι ο Θεός επέτρεψε η θέληση και χώρισε. Ήδη είχες ρωτήσει τον Θεό για να τον κάνεις. Και είχες συμφωνήσει με τον Θεό.